ένα ακόμη game time. Είναι γεγονός, εδώ, στα κεντρικά γραφεία του ΟΠΑΠ, ο Γιάννης Ερέτης δίπλα μου, ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, δεν έχει τύχει να ξαναγνωριστούμε. Πρώτη φορά. Ωραία είναι όμως. Σε ξέρουν πολύ, σε μάθα κι εγώ. Καλά, κι εγώ σε ξέρω, βρε Γιάννη, από το, χώρο. Όχι, σε ξέρω. Εσείς στην τηλεοπτική, στη Star. Εντάξει. Παίρνουμε λίγο παραπάνω δημοσιότητα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εσείς σας διαβάζουν περισσότερο. Έτσι είναι. Και τώρα δεν θέλουμε απλά να σας διαβάσουν. Θέλουμε να ακούσουμε και την άποψή σου. Γιατί τα play-off έχουν πάρει φωτιά. Μια στροφή μένει. Δεν είναι. Μια-δυο. Αυτό εννοώ. Μία και καμία, όπως λένε στο στρατό. Ακριβώς, μία και καμία. Καλά, ούτως ή άλλως οι περισσότεροι λένε ότι ό,τι γίνει, ναι, το βράδυ της Κυριακής θα ξέρουμε τον πρωταθλητή. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τι βλέπεις, η ισοβαθμία στην κορυφή, τα περισσότερα τα ξέρουμε. Δηλαδή, από την άλλη, ο Παναθηναϊκός έχει αυτό το προβάδισμα. Τι βλέπεις στο Γεώργιος Καραϊσκάκης? Εντάξει, ένας παράγοντας είναι σίγουρα ότι το μάτς θα διεξαχθεί σε κενές εξέδρες. Βεβαίως. Είναι αρνητικός παράγοντας για τον Ολυμπιακό. Παρότι, αν κοιτάξει κάποιος το συνολικό απολογισμό των αποτελεσμάτων στα ντέρμπι εφέτος, θα διαπιστώσει ότι υπάρχει απόλυτη ισορροπία μεταξύ των γηπεδούχων και των φιλοξενούμενων σε νίκες. Mm-hmm. Δηλαδή, αποδεικνύεται ότι δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο η έδρα όσο φανταζόμαστε. Παίζει, αλλά δεν παίζει τόσο πολύ μεγάλο ρόλο πια. Σίγουρα είναι μείον για τον Ολυμπιακό αυτό. Σίγουρα δεύτερο μείον είναι τα ισχυρά κίνητρα του Παναθηναϊκού. Είναι εντελώς διαφορετικό να παίζεις με κίνητρο την τρίτη θέση, το γόητρο, την ιστορία σου, και από την άλλη πλευρά να παίζεις για ένα πρωτάθλημα μετά από 13 χρόνια. Υπάρχει κίνητρο, υπάρχει και μεγάλο άγχος σίγουρα. Δηλαδή είναι τόσο κοντά που. Σωστό. Πόσο θα βαρύνουν τα πόδια τους είναι το θέμα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού σε αυτή τη φάση. Και το άγχος, ναι, και η κόπωση. Ναι, φυσικά. Δηλαδή βαραίνουν τα πόδια. Τετάρτη Κυριακή. Είναι ένα παιχνίδι ανοιχτό σε όλα τα αποτελέσματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού κλείνεις? Κλείνω προς την νίκη του Παναθηναϊκού. Κλείνεις προς νίκη του Παναθηναϊκού. Ναι, κλείνω προς την νίκη του Παναθηναϊκού, χωρίς να αποκλείεται φυσικά και η ισοπαλία. Ναι. Ο Γιωβάνοβιτς είναι ο προπονητής που έχει μείνει αήττητος σε 7 διαδοχικά παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Αν μείνει και σε αυτό αήττητος, θα γράψει ιστορία. Δεν το έχει ξανακαταφέρει αυτό ο Παναθηναϊκός στην ιστορία της Α' Εθνικής. Αλλά ο Παναθηναϊκός δεν θέλει την ισοπαλία, θέλει την νίκη. Θεωρώ ότι αν προηγηθεί, παρότι αυτό το αξίωμα καταρρίφθηκε στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι και την προηγούμενη Τετάρτη ο Παναθηναϊκός μόνο σε ένα παιχνίδι δεν είχε νικήσει, παρότι είχε προηγηθεί στη νίκαια εναντίον του Ιωνικού. Προηγήθηκε με τον ΠΑΟΚ, ισοφαρίστηκε. Του δίνω ελαφρύ προβάδισμα του Παναθηναϊκού, χωρίς ωστόσο να αποκλείω κανένα αποτέλεσμα. Εγώ θα κρατήσω όμως προβάδισμα Παναθηναϊκού, νίκη Παναθηναϊκού, ναι, για καλό σκοπό. Για τις 178 αθλητικές ακαδημίες του ΟΠΑ, που θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με αθλητικό εξοπλισμό. Και θέλουμε και τη δική σας γνώμη, όχι μόνο του Γιάννη. Τη Γιάννη την καταγράψαμε κάτω από YouTube, από Facebook, από Instagram. Σε πάω και στον άλλο αγώνα τώρα, στο κλάν της Βικελίδης. Άρης ΑΕΚ. Ο Άρης έχει εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, που ήταν ο στόχος. Ναι. Η ΑΕΚ θέλει κι αυτή διακαώς μία νίκη, γιατί. Εκεί θα είμαι πιο απόλυτος. Έλα, σ' ακούω. Διπλό. Διπλό. Παρότι ο Άρης είναι σε καλό φεγγάρι, παρότι φαίνεται η δουλειά του προπονητή, εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ με τον Άρη και στα τρία της παιχνίδια φέτος έχει δείξει ότι εύκολα ή δύσκολα τα καταφέρνει. Προέρχεται από δύο ισοπαλίες, δεν έχει άλλο περιθώριο. Όσο και αν λέμε ότι ο Άρης, εγώ τα δέχομαι όλα ότι θα παίξει χωρίς άγχος. Ναι. Αυτό πολλές φορές λειτουργεί ευεργετικά για τους παίκτες, γιατί αν τους βγουν δύο-τρεις φάσεις, μετά παίρνουν αυτοπεποίθηση, παίρνουν αέρα, δεν νιώθουν ότι παίζουν ένα πολύ βαρύ ματς. Και ειδικά στην περίπτωση που προηγηθεί ο Άρης, ναι, εκεί θα γίνει δύσκολο το πράγμα για την ΑΕΚ. Νομίζω όμως ότι έχει οριμάσει κατά τη διάρκεια της σεζόν η ΑΕΚ. Έχει οριμάσει. Θα πει κάποιος, δεν κατάφερε να νικήσει τον Παναθηναϊκό παρότι ήταν καλύτερη. Έπαιζε στην ΟΠΑΠ Αρίνα, δεύτερο μάτς με τον Ολυμπιακό, πάλι δεν κατάφερε να τον νικήσει. Έχασε δύο φοβερές ευκαιρίες στο πρωτάθλημα. Γιάννη. Θα πω διπλό όμως. Θα πεις διπλό. Ωραία. Πες μου, σε παρακαλώ, στο τέλος αυτού του πρωταθλήματος, ποιον βλέπεις να το σηκώνει? Είμαστε πολύ κοντά πια. Θέλω τη γνώμη σου. Ο Παναθηναϊκός. Okay, το κρατάω αυτό. Κρατήστε το κι εσείς. Σε πάω και λίγο εκτός συνόρων, μιας και ολοκληρώσαμε μετά του ελληνικού πρωταθλήματος. Ρώμα Ίντερ. Σε ένα διάφορο πρωτάθλημα. Ναι, το καλύτερο που έχουμε δει πραγματικά. Εγώ
Εγώ επειδή είμαι και μικρή, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Λοιπόν, Ρώμα Ίντερ. Η Ίντερ είναι στο συν 2. Διεκδικούν τα εισιτήρια για το Champions League. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί, τι ομάδα είσαι, τι ομάδα υποστηρίζεις. Στην Ιταλία. Στην Ιταλία. Αδιάφορο. Μόνο Λίβερπουλ. Οκ. Λοιπόν. Σώθηκες. Εντάξει. Είμαστε σε μια εβδομάδα πριν από, από τους ευρωπαϊκούς τους ημιτελικούς. Και η Ίντερ παίζει ημιτελικό Champions League και η Ρώμα παίζει ημιτελικό Europa League. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια διαχείριση στο παιχνίδι. Δηλαδή θα έλεγα under και λόγω Μουρίνιο. Αλλά θα δώσω ένα προβάδισμα στην Ίντερ. Γιατί είχε κάνει κάποιες ήττες η Ίντερ εντός έδρας με τη Juventus, τη Φιωρεντίνα, τη Μόντσα, Σερί. Και στα τελευταία παιχνίδια της απελευθερώθηκε κάπως. Η Ρώμα δεν έχει κακές επιδόσεις εκτός έδρας, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η Ίντερ είναι σε καλύτερη φάση. Θα της δώσω προβάδισμα. Έτσι, Γιάννη, μου έλεγες ότι δεν είμαι τηλεοπτικός και δεν ξέρω, έχω άγχος κτλ. Μια χαρά τα λες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σερέτη. Η συνέχεια στις οθόνες σας δεν μένει και πολύ για να μάθουμε τα νεότερα και να μάθουμε ποιος τελικά θα στεφτεί και πρωταθλητής. Θα τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα. Σας χαιρετούμε. Γεια σας. Γεια σας.